κίνηση δημιουργεί μια απόσταση σκέψης, μια απόσταση σκέψης για τις σχέσεις. Δηλαδή, αντί να δημιουργήσεις μια απόσταση γεωμετρική, να πας πιο πίσω, πιο μακριά, η ίδια η παρατήρηση της κίνησης δημιουργεί απόσταση σχέσης, απόσταση σχέσης από αυτό που βλέπεις, δημιουργεί νόημα, παράγει ένα νόημα για το τι είναι αυτή η σχέση με την οποία βρίσκεσαι μαζί. Αυτό που είναι ένα πράγμα κοινό, μπανάλ, απλό καθημερινό, δεν είναι ένα απλό καθημερινό. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις, ας πούμε, και λέει, έχει να πει πράγματα για το πώς διαμορφώνεται αυτή η σχέση με την οποία ζούμε. Κάθε μία κίνηση παράγει σκέψη. Μπορείς να είσαι μέσα στην κίνηση, στο κέντρο της κίνησης. Εκεί που όλα κυκλοφορούν. Γιατί όλα αυτά παράγουν σκέψεις, παράγουν νοήματα. Μέσα στο κέντρο της κίνησης, περιμένοντας την επόμενη κίνηση. Περιμένοντας ή παρατηρώντας την κάθε μία κίνηση. Αντί να περιμένεις δηλαδή το αφήγημα, τι είναι αυτό το οποίο μας διηγούν τώρα, αυτό που σκέφτομαι είναι η ανέρεση αυτού που ξεγνωρίζω. Φτιάχνω ένα καινούργιο αφήγημα. Σκέφτομαι για αυτό το αφήγημα. Κάθε μία κίνηση παράγει απόσταση από αυτό το καθημερινό πράγμα στο οποίο ζω. Μια απόσταση σκέψης. Μια απόσταση νοήματος. Αντί να είναι έτοιμο όλο το νόημα αυτής της πραγματικότητας,
ή να μου το ετοιμάζουν άλλοι. Με κάθε κίνηση ξεσκούμε ουσιαστικά στο να σκέφτομαι τι είναι αυτό στο οποίο βρίσκομαι.